Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για πρόσωπο Προέδρου της Δημοκρατίας να συγκεντρώσει την ψήφο 180 βουλευτών. Και επειδή ενδιαφέρει τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, όχι το ποιος θα βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ποια, και αν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αλλά το πώς θα εξασφαλιστούν οι 180 ψήφοι για να συνεχιστεί, για να συνεχίσει η κυβέρνηση να είναι στη θέση της και να συνεχίσει τις μνημονιακές πολιτικές, είτε με τον έναν μανδύα, είτε με το άλλο, είτε με το ένα επικοινωνιακό προκάλημα, είτε με το άλλο, είτε το λένε μνημόνιο τις μνημονιακές πολιτικές, είτε το λένε αλλιώς, επειδή το ενδιαφέρον τους είναι αυτό, συνέχεια κυβέρνησης και συνέχεια κυβερνητικών πολιτικών, και τον Καραμαλή θα δει και οποιονδήποτε άλλο θα δει ο κύριος Σαμαράς στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Η γνώμη μας είναι ότι το 180 είναι στην φάση του αδύνατου. Δεν υπάρχουν 180 βουλευτές σήμερα οι οποίοι θα στηρίξουν τη συνέχιση αυτών των πολιτικών. Γνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι θέμα προσώπου, αν θα βγει ετούτος ή ο άλλος, αυτή ή οι άλλοι. Πάρα πολλοί ικανοί υπάρχουν και ικανές στη χώρα μας να παίξουν αυτό το ρόλο. Το θέμα είναι, θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές που καταστρέφουν το λαό και την πατρίδα, ή θα πάμε σε άλλες πολιτικές. Αυτές τις άλλες πάντως δεν τις έχουμε δει, κύριε Στρατούλη, ακόμα, ούτε από εσάς. Λέτε σαν εναλλακτική πρόταση. Σαν εναλλακτική, διότι βγήκατε στη ΔΕΘ και είπατε ένα άμεσο ανθρωπιστικό, αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού προβλήματος, όπως το λέτε. Αλλά από εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα για το μέλλον. Δεν έχει κανένα σχέδιο. Δεν έχει κανένα σχέδιο. Για ό,τι θα κάνετε. Το να πείτε, εντάξει, παίρνω από αυτούς, δίνω στους άλλους για να ζήσουν και οι άλλοι, δεν λέει τίποτα. Αν ήταν έτσι, θα είχατε δίκιο. Αλλά δεν είναι έτσι. Είπαμε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το πρώτο κομμάτι του προγράμματός μας, ένα τμήμα του προγράμματός μας, άμεσο. Που είναι τις πρώτες μέρες, τους τρεις πρώτους μήνες, τρεις-τέσσερις πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, από κυβέρνηση αριστερή, αντιμνημονιακή, ΣΥΡΙΖΑ, συμμάχων του κλπ. Και το διευκρίνησε αυτό το πράγμα, ότι είναι το πρώτο κομμάτι, τα άμεσα μέτρα που απαντούν στις άμεσες ανάγκες. Το να έχουν να φάνε κάποιοι, το να έχουν να μείνουν σε σπίτι, το να έχουν θέρμανση, το να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, να έχουν οι άνεργοι στήριξη και οι χαμηλοί συνταξιούχοι τη 13η σύνταξή τους. Από εκεί και πέρα, εμείς μέσα στο Νοέμβρη θα είμαστε έτοιμοι, από ό,τι γνωρίζετε και ό,τι διαβάζετε, να παρουσιάσουμε και το συνολικό πρόγραμμα της τετραετίας. Μέχρι 10 Νοέμβρη θα έρθει για έγκριση στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, που βασικό στοιχείο αυτού του προγράμματος της τετραετίας, και τελειώνω σε δευτερόλεπτα, είναι η ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, με τους οποίους σφαγιάστηκαν μισθοί, συντάξεις και μπήκαν φορομπηκτικές πολιτικές, να αντικατασταθούν από ένα αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με βάρος στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στο ξαναμοίρασμα των εισοδημάτων υπέρ αυτό των φτωχότερων τάξεων. Αυτό σε 10-15 μέρες συνολικά θα το δώσουμε. Όχι, δεν το ακούω φανατικά αυτό. Οι πάντες το λένε. Είναι ομόφωνη απόφαση των συμβουλίων. Λέτε 300 νόμους εσείς θα τους καταργήσετε σε μια μέρα. Όχι, τα μνημόνια θα καταργήσεις με νόμους, όπως με νόμους ψηφίστηκαν. Και προεδρικά διατάγματα κτλ. Κοιτάξτε, ξέρουμε καλά ότι το μνημονιακό καθεστώς δεν είναι μόνο τα κείμενα των μνημονίων, τα οποία θέλουμε να καταργήσουμε. Είναι και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Και έχουμε πει θα καταργήσουμε και τους εφαρμοστικούς νόμους με προτεραιότητα τους νόμους εκείνους που κόβουν μισθούς, συντάξεις και καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και έχουμε καταθέσει και σχετικές προτάσεις. Στο πολιτικό πεδίο. Νόμου για εντάξει, αυτό. Η διαδικασία θα είναι όπως θα την επιλέξετε, αλλά να το δούμε λίγο στο πολιτικό πεδίο. Διότι, για παράδειγμα, για να εφαρμόσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρειάζεται να γίνει κανείς κυβέρνηση. Για να γίνει κυβέρνηση πρέπει να πάρει ή την απόλυτη πλειοψηφία ή να έχει συμμάχους. Και για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να γίνουν εκλογές. Σωστά. Να μην γίνουν τις εκλογές. Θα γίνει μια παροιμία που μόνο για τον κύριο Μαριά. Σωστά. Ή λοιπόν θα γίνεται κυβέρνηση με τον κύριο Μαριά που είναι δίπλα σας και θα το συζητήσουμε τώρα αμέσως. Αν δηλαδή είναι ένας προνομιακός σύμμαχος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τον θεωρεί προνομιακό σύμμαχο και αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ ως συμμαχική δύναμη, ή θα γίνεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν γίνεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, πρέπει να λύσετε το πρόβλημα με τον κύριο Γλέζο. Ο οποίος μπορεί να καταψηφίσει την κυβέρνηση την ίδια μέρα, λέγοντας ότι εγώ θέλω εκλογές ξανά μέχρι να πάρουμε απόλυτη πλειοψηφία χωρίς 50 έδρες. Το είπε. Ναι. Και το λέω εν τιμή. Ή να το πάτε αντίστροφα. Να γίνουν αυτά που θέλει ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Δαγκασάκης. Αλλά να γίνουν αυτά που θέλει ο κύριος Στρατούλης. Μέχρι να φτάσουμε στο προγραμματικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Καθίστε, γιατί και εσύ έχετε στο εσωτερικό διάφορο. Μέχρι το προγραμματικό να λύσουμε το πολιτικό. Πρώτα θα πάμε σε εκλογές. Σε επόμενες εκλογές θα είμαστε πρώτα. Συνοηθείτε πρώτα τι θέλει ο κύριος Γεωργιάδης και ο Βορύδης από τη μία και ο Πλεύρης και δέστε τι θέλετε εσείς ή ο Καραμαλής και η Ντόρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Τα ερωτήματα κύριε Στρατούλη. Μην ξεφεύγουμε από τα ερωτήματα. Θέλω να απαντήσει ο κύριος Στρατούλης. Κυβερνήστε. Του κυρίου Γλέζου τις απόψεις, του Μανώλη του Γλέζου, τις σεβόμαστε και επειδή είναι και 28η
Οκτωβρίου πριν λίγες μέρες, ίσα-ίσα, γιατί μας θυμίζει ότι ήταν και η πρώτη αντιστασιακή πράξη. Σαν μνημείο τον έχετε τον κύριο στην Ευρώπη. Ρέζο. Όχι, τον έχουμε τότε... σαν ένα ιστορικό πρόσωπο. Εγώ άκουσα ότι είπε μια άποψη την οποία επιμένει. Σαν ένα ιστορικό πρόσωπο που το τιμάμε και το σεβόμαστε. Από η εκεί άποψη και πέρα... αυτή απορρίπτεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, του κυρίου Γκλέζου, άλλο τη σεβόμαστε. Όλοι σεβόμαστε όλους. Από εκεί και πέρα έχει την άποψή του. Μέσα στο σχεδιασμό όμως του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τέτοιο πράγμα. Ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ και το είπαμε αυτό και το είπαμε καθαρά από την πρώτη στιγμή. Ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο να μπορέσει να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Μάλιστα. Δεν το λέμε, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτοδυναμία. Λέμε την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτοδυναμία, όχι μόνο γιατί παραπέμπει στα παλιά βέβαια. Του Πασόκ, με αλλά και επομένως. Γιατί και 151 βουλευτές να έχουμε, θα επιδιώξουμε συμμαχία και με άλλες δυνάμεις. Κατά προτεραιότητα με δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας και βεβαίως και με αντιμνημονιακές δυνάμεις, οι οποίες είναι συνεπείς. Σε, μπορεί να είναι συνεπείς και να υπηρετήσουν ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα μέχρι τέλους. Είναι στο πάκτο δυνάμεων. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχουμε απαντήσει ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Mm. Γενικευμένη πολιτική συνεργασία δεν μπορεί να υπάρχει. Σε επιμέρους όμως ζητήματα που συμφωνάμε, μπορούμε αυτά τα ζητήματα να το προχωρούμε. Νομίζω είναι συγκεκριμένο και το έχουμε απαντήσει. Λοιπόν, να πω το εξής, αν επιτρέπετε. Εγώ νομίζω η συνάντηση του κυρίου Καραμαλή με τον κύριο Σαμαρά είχε το στοιχείο να επιβεβαιώσει ότι ο κύριος Καραμαλής στηρίζει την πολιτική Σαμαρά. Δεν διαφώνησε ποτέ, έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια.